πολύ επιτυχημένο στον χώρο της ναυτιλίας. Τα σχόλια που ακούς τώρα, τι σου λένε, πες μου λίγο. Κύριε Dragon, αν ας πούμε κάποιος πλήρωνε παραπάνω. Του λένε δεν μπορώ να φανταστείς. Βασικά δεν είναι τι μου λένε live, τι μου στέλνουν. Τι, για πες. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Σε παρακαλώ, στείλε μου ένα iPhone 15. Σε παρακαλώ, έλα να επενδύσεις στο συνεργείο μου. Έχουμε πρόβλημα. Για να σου φέρω καινούργιο distributor, πρέπει να το παραγγείλω από το Μομπελιέ. Να σου χαρίσω λάστιχα να βάλεις το αυτοκίνητό σου. Άλλα επίπεδα πρόσθεσης. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Κάθε μέρα πρέπει να παίρνω 100 τέτοια προτάσεις. Δεν απαντάω. Τι να πω τώρα. Έχεις δίκιο. Εντάξει, είπαμε, ξέρουμε πέντε πράγματα, αλλά... Αλλά όχι έτσι. Απλά τέλειο. Τόσο χαρήκατε. Επιβεβαιώνω τον ο Πολς έδωσε ότι έχεις δύο κινητά που το έπαιζε ότι έχεις μόνο ένα παλιά τεχνολογία. Τρία. Δεν τα ξέρω τα application. Είμαι λίγο, όπως βλέπεις, το κινητό μου είναι μεγάλη τεχνολογία. Έχει τρία, σας λέει ψέματα. Έχει τρία. Κοκοφίνικα. Σήκωσε και τα άλλα. Σήκωσε και τα άλλα. Έχει τρία. Το παλιό που το δείχνουμε και τα άλλα. Μπράβο, και τα άλλα. Θέλω να σου πω ότι έκανα μια συνέντευξη με τον γκουρού της αυτοβελτίωσης, τον Ρόμπιν Σάρμα. Αξίζω! Που είπε ότι αυτό είναι και ένα μυστικό για να μην αγχώνεσαι συνέχεια με ένα κινητό που το κοιτάς για να κοιτάς τα application. Everyday μαλακία! Γι' αυτό το κάνεις ή για άλλους λόγους. Αλφα είναι λόγος μπαταρίας, γιατί άμα έχεις ένα τελειώνει πολύ γρήγορα η μπαταρία. Σωστά. Ναι. Β' είναι ότι τα δύο κινητά από τα τρία δεν γίνονται hack. Okay. Οπότε έχεις και αυτό το πλεονέκτημα. Να το βάζεις ένα στικάκι και όχι να μου το έχεις στο cloud με κωδικό 1, 2, 3, 4, 5. Και επίσης, αν δεις το BlackBerry, ας πούμε, έχει κουμπιά κανονικά που μου αρέσει πιο πολύ από το touch screen, ας πούμε. Μάλιστα, οπότε... Έχει διάφορα πλεονεκτήματα, αλλά κουβαλάς πολλά πράγματα. Σωστό. Τι να κάνουμε.